την Τετάρτη 20 του μήνα θα καταβληθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Όσοι είναι κάτω της Τράπεζας Πειραιώς είναι αυτοί που θα δουν πρώτη τα χρήματά τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς και μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου θα έχει καταβληθεί και η εξισωτική αποζημίωση. Την Τετάρτη θα δούμε μια σειρά από πληρωμές στα τραπεζικά βιλιάρια που έχουν ως εξής. Θα δούμε το υπόλοιπο το 30% της βασικής ενίσχυσης, το ΙΑΝΚ, το νεαρής ηλικίας, οι απλήρωτοι από την προκαταβολή Οκτωβρίου, οι απλήρωτες μεταβιβάσεις που γίνανε από την προκαταβολή Οκτωβρίου, που άκουσαν, πρώτη φορά στα χρονικά αυτός που μεταβιβάζει και βγάζει χωράφια από πάνω του, δεν πληρώθηκε. Χαντίς να μπει στον έλεγχο αυτός που τα παίρνει τα χωράφια και προσθέτει, μπήκε στον έλεγχο αυτός που τα δίνει. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η βασική ενίσχυση και ένας κύκλος πληρωμών. Έχουμε άλλη μια πληρωμή που θα γίνει το Μάρτιο με τον Απρίλιο, που αυτή η πληρωμή έχει να κάνει με τα οικοσυστήματα, με τη νέα μόδα που αντικατιστά το πρασίνισμα και έρχεται και ένας τηλεπισκοπικός έλεγχος σαν κερασάκι στην τούρτα τις τελευταίες μέρες και βάζει σε ομοιρία χιλιάδες παραγωγούς, χιλιάδες αφημεία ανά την Κρήτη. 270.000 αγροτεμάχια σε όλη την Κρήτη μπαίνουν στον έλεγχο τον τηλεπισκοπικό και από τα 270.000 αγροτεμάχια τα 140.000 βρίσκονται στο νομό Ηρακλείου. Επί το πλήσω το 80% είναι ελιές και αμπέλια που είναι στον τηλεπισκοπικό έλεγχο. Ένας έλεγχος που πραγματικά δεν έχει ματαγίνει, γιατί μπαίνουμε εμείς σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στο δικό μας χαρτογραφικό υπόβαθρο και στους δικούς μας χάρτες που είναι υπογειρωμένοι από το ίδιο το Υπουργείο και φαίνονται πεντακάθαρα τα λιόφυτα, πεντακάθαρα τα αμπέλια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και βλέπουμε και μπαίνουν χιλιάδες στρέμματα στον έλεγχο και βγαίνουν με τη λέξη αδιευκρίνιστα. Δηλαδή δεν μπορούν να διευκρινίσουν αν είναι λιόφυτο ή όχι. Ενώ εμείς το βλέπουμε πεντακάθαρα από το δικό μας σύστημα, δεν μπορεί να το δούνε. Η πρότασή μας είναι να πληρωθούν κανονικά όλοι οι παραγωγοί για να κάνουν ζεστές γιορτές και μετά να συνεχιστεί ο έλεγχος μετά τις γιορτές. Και όσοι έχουν πρόβλημα να απολογηθούν, όσοι δεν έχουν πρόβλημα να δικαιωθούν. Δεν ξέρουμε, πραγματικά θεωρούμε ότι είναι κάποιο ηλεκτρονικό λάθος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι εσχεμένο. Πραγματικά μας τα φωνεί, δεν ξέρουμε. Εμείς μπαίνουμε και βλέπουμε, όλοι μας οι παραγωγοί έχουν από 2 μέχρι 3 αγροτεμάχια, όλοι, όλοι οι παραγωγοί. Και δεν μπορούμε να μεταφράσουμε για ποιο λόγο μπαίνουν τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Ενώ φαίνεται πεντακάθαρα ότι είναι λιόφυτα και πεντακάθαρα ότι είναι αμπέλια ή άλλες καλλιέργειες. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες έχει να κάνει με χιλιάδες αγροτεμάχια στην Κρήτη. Από τις πρώτες πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι πάνω από 250.000 αγροτεμάχια στην Κρήτη, τα οποία ζητάνε από τον παραγωγό με εφαρμογή από το κινητό, με εφαρμογή με το monitor και μια εφαρμογή τέλος πάντων που μπορεί να έχει δημοσιοποιηθεί, να με στίγμα πάντα γυραστήκη αεροφωτογραφίας μέσα από το σύστημα αυτό. Αυτό είναι καθιστάτα αδύνατο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος απολαμβάνει πάνω από 40 εκατομμύρια για να στηρεί το σύστημα για τις λειτουργικές του δαπάνες. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ίντερνετ δεν πιάνει σε όλα τα σημεία για να μπορούν να γίνει αυτό. Τρίτον, δεν γνωρίζει πάνω από το 20% των ανθρώπων, δεν γνωρίζει πώς να κάνει και να μπει στην εφαρμογή αυτή. Άρα λοιπόν θέλει να είναι χρονοβόρο. Την εφαρμογή αυτή προσωπικά την έχω χρησιμοποιήσει. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να βγάλει φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες και να τις στείλει μέσα από το link, αλλά μπορεί, εφόσον δεν έχουν βγει από σωστό σημείο, να σε στείλει και τρίτη, και τέταρτη και πέμπτη φορά, που σημαίνει ότι αυτό είναι χρονοβόρο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης, μέσα από το ίδιο το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και από το κινητό μας, αν μπούμε μέσα στους χάρτες, μπορούμε να διευκρινίσουμε αν είναι ελιές ή αμπέλιο οποιαδήποτε καλλιέργεια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάνε να γίνει δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τον τρόπο αυτό. Και τέλος πάντων, ο ελεκτικός μηχανισμός είναι αυτοί οι ίδιοι και αυτοί πρέπει να το κάνουν. Είναι αδύνατο να το κάνει ο παραγωγός για τους λόγους που προανέφερα προηγουμένως. Σε αυτού του λόγου, εμείς θα κάνουμε μια έκταξη σύσκεψη. Έχουμε ανακοινώσει το Σάββατο. Θα δούμε αν μετακινηθεί η ώρα ή οτιδήποτε, αλλά το Σάββατο έχουμε ανακοινώσει στις 6 η ώρα
για να δούμε αυτή τη στιγμή τα θέματα αυτά και να πληροφορηθούν οι άνθρωποι που έχουν θεσμικό ρόλο και μπορούν να λειτουργήσουν, το πώς μπορεί αυτή τη στιγμή να παρακαμφθεί αυτό και να γίνει ο έλεγχος μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΚΠ. Είναι αδύνατο από τον παραγωγό να γίνει αυτό το πράγμα.